Ο Ζελένσκι έδωσε πόδι στην διοικήτρια των ιατρικών δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού και ανακοινώνει ριζική αλλαγή σε όλο το σύστημα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν απέτησε την Κυριακή ριζικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του στρατιωτικού ιατρικού συστήματος της χώρας, ενώ ανακοίνωσε την απόλυση της διοικήτριας των ιατρικών δυνάμεων της χώρας. Η κίνηση του Ζελένσκι ανακοινώθηκε όσο ο ίδιος συναντήθηκε με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας Ράστε Μουμέροφ για να συζητήσουν τον πόλεμο διάρκειας 20 μηνών με την Ρωσία, δίνοντας μεγάλη βάση στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η Ουκρανική αντεπίθεση στην Ανατολή και στον Νότο. Στη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Μουμέροφ θέσαμε προτεραιότητες, δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του. Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος ακόμη για να δούμε αποτελέσματα. Χρειάζεται να δράσουμε γρήγορα για να δούμε αλλαγή. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αντικατέστησε την υποστράτηγο Τετιάνα Οστατσένκο ως διοικήτρια των ιατρικών δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως έχει τονιστεί και στην κοινωνία πολλές φορές, ειδικά στους στρατιωτικούς ιατρικούς, χρειαζόμαστε ένα εξ ολοκλήρου νέο επίπεδο ιατρικής υποστήριξης για τους στρατιώτες μας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει ένα εύρος ζητημάτων όπως καλύτερο εξοπλισμό, μεγαλύτερο επίπεδο ψηφιοποίησης και καλύτερη επικοινωνία. Ο Μέροφ αναγνώρισε την αλλαγή στη διοίκηση των Ουκρανικών Ιατρικών Δυνάμεων μέσω μηνύματός του στην εφαρμογή Telegram, ενώ τόνισε πως προτεραιότητες είναι τώρα η ψηφιοποίηση, η τακτική ιατρική και η μετακίνηση στρατιωτών. Η εμπειρία της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων μονάδων πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρες τις αμυντικές δυνάμεις, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.